Γεια σας, είμαι Μάια, βρισκόμαστε στο κατάστημα Ντεκομάκια. Σήμερα θα μιλήσουμε για τα καλούπια, πώς μπορούμε να τα χρησιμοποιήσουμε, αλλά και τι διαφορές έχουν μεταξύ τους. Επίσης, για πάστες και πυλούς διάφορων ειδών, πώς μπορούμε να τα χρησιμοποιήσουμε και σε ποιο καλούπι. Οπότε σας προσκαλώ να μείνετε μαζί μας και να παρακολουθήσετε το βιντεάκι. Πρώτα θα κουβεντιάσουμε σχετικά με τα καλούπια. Τι ήδη υπάρχουν και θα σας μιλήσω για αυτά που μπορείτε να βρείτε στο Ντεκομάκια. Αλλά θα σας πω αν υπάρχει κάτι που δεν έχουμε για να το ψάξετε. Ας ξεκινήσουμε τα καλουπάκια μας. Υπάρχουν τα σιλικονούχα καλουπάκια, όπως αυτά τα ροζ. Είναι και άλλα χρώματα. Έχω δει και μπλε και κρού, έχω δει και μοφ. Κοιτάξτε, αυτά είναι πολύ εύκαμπτα. Ότι σημαίνει πως πολύ εύκολα μπορούμε να βγάλουμε το σχήμα από μέσα. Υπάρχουν σε διαφορετικό πάχος. Υπάρχουν κάποια που είναι λεπτά σαν ταντέλα. Παράδειγμα σαν αυτό. Είναι σιλικόνι, το σχήμα είναι, το σχέδιό της είναι σαν ταντέλα. Είναι πάρα πολύ ελαστικό. Και μπορούμε να κάνουμε δύο πραγματάκια. Ή να ανοίξουμε ένα φύλλο από πυλό και να αποτυπώσουμε το σχέδιο στο φύλλο, να το σηκώσουμε και έχουμε ένα ωραίο κομμάτι που μπορούμε να το κολλήσουμε σε κάποια άλλη επιφάνεια. Στη πλατφόρμα μας θα βρείτε και ένα τέτοιο βιντεάκι. Και τώρα μπορώ να σας δείξω μια κανάτα ακριβώς με αυτό το τρόπο φτιαγμένη. Αργότερα θα σας τη δείξω και πιο λεπτομερής, αλλά κοιτάξτε, είναι ακριβώς εδώ ένα φύλλο πυλού, που το έχω ανοίξει, αποτυπωμένη δαντελίτσα, όποια μετά την κόλλησα σε τσίγκινη κανάτα. Οπότε έχουμε τόσο ρηχά σχηματάκια. Μετά θα σας δείξω τα υλικά, όποια μπορείτε να χρησιμοποιήσετε σε αυτά τα καλούπια. Στη συνέχεια είναι κάποια που είναι λίγο πιο βαθιά. Σχηματάκια, εισενδυχόμενα σχέδια τύπου μπαρόκ, λίγο πιο βαθιά. Μετά, δαντελίτσα, λίγο ακόμα πιο βαθύ. Έτσι. Okay. Τι έχουμε άλλο. Αυτά τα καλουπάκια είναι για να κάνετε σαμπούνια. Για τα κορίτσια που φτιάχνουν σαμπούνια, ξέρουν πώς θα τα χρησιμοποιήσουν. Εγώ προσωπικά δεν έχω κάνει ποτέ σαμπούνια, αλλά τα σχέδια είναι φανταστικά. Θα ήθελα να έχω τέτοια σαμπούνια. Κοιτάξτε, είναι βαθύ. Έτσι. Μπαίνει το σαμπουνάκι μέσα και ξεκαλουπώνεται πάρα πολύ εύκολα. Και υπάρχουν και καλούπια που έχουν σχήμα φύλου, πέταλου, όποιο μπορείτε να αποτυπώσετε ένα φύλλο και να το χρησιμοποιήσετε σε κάποια σύνθεση με λουλούδια. Είναι δύο κομμάτια συνήθως, αλλά και ένα μπορεί να είναι. Μπορεί να αποτυπώνετε το φύλλο από μια πλευρά. Όταν έχετε δύο κομμάτια, αποτυπώνετε το φύλλο από τις δύο πλευρές. Κοίταξε, τσακ. Ανοίγουμε ένα κομματάκι πυλό, το βάζουμε εδώ μέσα και πατάμε. Έτσι. Ανοίγουμε και έχουμε αποτυπωμένο φύλλο, όποιο μπορούμε να το κόψουμε γύρω-γύρω και να το χρησιμοποιήσουμε σε κάποια σύνθεση με λουλούδια. Έχουμε επίσης καλούπια της εταιρείας Prima Marketing, όποια είναι και κατάλληλα για χρήση στη κουζίνα, δηλαδή. Είναι food safe. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα καλούπια αυτά, ας πούμε, στη μαγειρική. Παράδειγμα, ζαχαρόπαστα. Υπάρχουν εδώ τέτοια κλειδαρίες που δεν ταιριάζουν ιδιαίτερα, αλλά έχουμε και άλλα σχέδια. Πάρα πάρα πολλά και βγαίνουν συνέχεια επίσης καινούρια. Επίσης είναι πολύ εύκολο αυτό το καλουπάκι. Χοντρό. Υπάρχουν και πιο χοντρά. Οπότε τα σχήματα βγαίνουν αρκετά συμπαγές. Τώρα, η εταιρεία Stamperia έχει δύο είδη καλουπιών. Κοιτάξτε, το ένα είναι σαν μάσκα, πολύ μαλακό πλαστικό, δεν είναι σιλικόνι, είναι πλαστικό, πάρα πολύ μαλακό. Επίσης, κάθε 6 μήνες βγαίνει καινούρια κολεξιόν και βγαίνουν και καινούρια καλούπια και σχήματα και μάσκες. Οι μάσκες για να μπορέσετε να χρησιμοποιήσετε στα mixed media σας έργα. Παράδειγμα, σε αυτό το βιβλίο που να το σας δείξω λίγο αργότερα, εδώ είναι μάσκα. Αποτυπωμένη μάσκα πάνω σε πυλό, κοιτάξτε, και μπορούμε να κάνουμε ένα πολύ ιδιαίτερο background για κάποιο έργο mixed media.
είναι λεπτό, μπορεί να βγει και σαν ολόκληρο φύλλο το σχήμα του, αλλά σαν και κομμάτια. Στη συνέχεια έχουμε εδώ πάλι πλαστικό καλούπι, πάλι πάρα πολύ εύκαμπτο και μαλακό, με σχηματάκια όμως πιο βαθιά, βλέπετε, είναι πιο χοντρό το καλουπάκι. Και υπάρχουν πάρα πολλά σχέδια. Και συνέχεια η Σταμπέρια βγάζει καινούρια σχέδια, ανά 6 μήνες, σχέδια που ταιριάζουν με τα κολεξιόν, με τα χαρτιά scrapbooking και τα θέματα που βγάζουν. Λοιπόν, τώρα άλλο ένα καλούπι μου έχει μείνει. Αυτό είναι η καλούπι της εταιρείας Pentart. Εδώ να δείτε, είναι Pentart. Είναι πλαστικό. Δεν είναι τόσο εύκαμπτο όπως όλα τα άλλα. Ακούτε κιόλας, φαίνεται πως λυγίζει έτσι εύκαμπτα εδώ. Αυτά τα καλούπια μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε με ας πούμε πυλό. Ή το κλασικό, τώρα σε λίγο θα συζητήσουμε για πυλό. Ή με το κλασικό πυλό, ή με ελαφρύ πυλό, αλλά και να φτιάξουμε μείγμα από γύψο και να χυτέψουμε μέσα γύψο. Και σαμπουνάκια μπορούμε να κάνουμε. Υπάρχουν καμιά δεκαριά τέτοιου τύπου σχεδιάκια. Είναι πάρα πολύ φτηνά γιατί είναι πλαστικά. Όλα τα άλλα που είναι πιο καλό πλαστικό, πιο εύκαμπτο, είναι πιο ακριβά. Τώρα, τι μπορούμε να πούμε για τους πυλούς που έχουμε. Όπως βλέπετε, τουλάχιστον από τα πιο βασικά που μπορούσα να σας δείξω, κοιτάξτε, ήδη έχουμε 6 υλικά, 6 προϊόντα. Θα μιλήσουμε γύρω από αυτά. Εκτός από αυτά, να ξέρετε, υπάρχουν και άλλα. Κάποια στιγμή θα κουβεντιάσουμε και για τα άλλα, αλλά είναι λιγότερο δημοφιλής να θα τα έλεγα. Τι διαφορές έχουν μεταξύ τους. Θα ξεχωρίσω τώρα 2 πυλούς από αυτούς, να σας βάλω στην ακρούλα αυτά τα κομμάτια, να μιλήσουμε για τους 2 πυλούς. Γιατί είναι η πυλή που είναι σχεδόν ίδια χρήση έχουν. Οπότε είναι βαρύς πυλός, να το πούμε έτσι, το λέμε ελαφρύς και βαρύς πυλός, βασικός πυλός. Είναι λευκός και τα δύο, και τζόβι και κρεάλ είναι λευκή πυλή. Αυτοί μας βολεύουν, γιατί εμείς στη συνέχεια μετά θέλουμε κάτι να τα κάνουμε, οπότε συνήθως βάφουμε. Βάφονται όταν στεγνώσουν, περίπου 24 ώρες στεγνώνουν. Όταν στεγνώσουν, βάφονται με διάφορα υλικά, ό,τι θέλετε μπορείτε να χρησιμοποιήσετε. Ειδικά στα χομπίστικα πράγματα που κάνουμε, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε όλα τα χρώματα, και κυμολίας και mineral paints και milk paint και χρώματα ακριλικά και τέμπερες και λάδια. Απλά τα λάδια δεν στεγνώνουν γρήγορα, αλλά όλα αυτά που έχουμε συνήθως στο σπίτι μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε για να βάψουμε κομμάτια που έχουμε φτιάξει με κλασικό πυλό. Επίσης πατίνες. Στεγνώνει περίπου, όπως λέω, 24 ώρες, εξαρτάται από αν είναι πολύ ζέστη, αν έχει υγρασία, αν έχει ήλιο. Τα κομμάτια μεταξύ τους μπορούμε να κολλήσουμε με νερό. Μπορούμε να λιάνουμε το κομματάκι που φτιάχνουμε, το σχήμα μας, με νερό. Είναι κατάλληλο και για παιδιά, αλλά και για μας, για τους μεγάλους. Όταν κάνουμε κατασκευές από πυλό, ίσως νερό κολλάει σίγουρα, το ξέρουμε, είναι κλασικός τρόπος για να κολλήσουμε τα κομμάτια μεταξύ τους, αλλά heavy body gel πιστεύω πως είναι το καλύτερο υλικό για να κολλήσετε και τα κομμάτια που φτιάξατε με πυλό. Αυτούς τους πυλούς και τους δύο μπορείτε να χρησιμοποιήσετε στα καλούπια που έχουν λίγο βάθος, ας πούμε σε τέτοιο τύπου καλούπι θα βγει το σχηματάκι. Εδώ δεν γίνεται να το βάλετε μέσα και να το βγάλετε, δεν γίνεται. Αυτό που σας είπα και πριν, μπορείτε να απλώσετε το πυλό, να το ανοίξετε σαν φύλλο και να αποτυπώσετε πάνω στο κομμάτι αυτό την ταντέλα. Όπως σας έδειξα πριν εδώ να σας δείξω τώρα, στην καρντάρα. Και να κολλήσετε το κομμάτι του πυλού πάνω σε κάποια, σε κάποιο αντικείμενο. Και να ξέρετε πως στην πλατφόρμα μας από εδώ και πέρα θα μπορέσετε να βρείτε διάφορα βιντεάκια. Οπότε μέσα εκεί υπάρχει και ένα βίντεο πώς έχουμε φτιάξει παρόμοια καρντάρα.
Ακόμα μπορώ να σας πω πως σε αυτό το πυλό μπορείτε να αποτυπώσετε μια σφραγίδα. Οπότε μπορείτε να αποτυπώσετε και σφραγίδα. Εδώ έχουμε σφραγίδα της Τάμπερης, ένα πάρα πολύ όμορφο ρολόι. Και αποτυπώνουμε, ανοίγουμε φύλλο και αποτυπώνουμε σφραγιδούλα. Εδώ έχουμε λαφρύ πυλό. Λέμε ελαφρύ πυλό. Επίσης στεγνώνει ο πυλός στο αέρα. Επίσης είναι λευκός, ελαφρύς. Στεγνώνει πιο γρήγορα από το κλασικό πυλό, από αυτό που σας έλεγα, πολύ πιο γρήγορα. Μπορούμε αμέσως να βγάλουμε το σχήμα από το καλούπι. Επίσης μπορούμε να βάψουμε με ό,τι υλικά θέλουμε. Είναι ευκαμπτό, ενώ ο κλασικός πυλός όταν στεγνώσει κοκαλώνει. Δεν μπορείτε να το λυγίσετε εύκολα γιατί μπορεί να σπάσει. Έτσι, έχει ελάχιστη ελαστικότητα. Ενώ λαφρύ πυλός είναι πάρα πολύ εύκαμπτος. Ανοίγουμε τώρα ένα πυλό. Χέρτη soft, λαφρύς λευκός πυλός, στεγνώνει στο αέρα. Είναι πυλός που χρησιμοποιούμε πιο πολύ από τους λαφρύ πυλούς, αυτός είναι πιο δημοφιλής. Λοιπόν, κοιτάξτε πώς είναι. Πάρα πολύ λαφρύς πυλός, έτσι. Εδώ έχω ένα καλουπάκι σιλικονούχο, έτσι, της Prima Marketing και θα αποτυπώσουμε αυτό το σχέδιο. Σπρώχνουμε εδώ μέσα στο κενό του καλουπιού. Έχω πάρει ένα μεγαλύτερο όσο μου χρειάζεται. Ο πυλός καλύτερα να φυλάται ή στη χούφτα ή μέσα σε ένα σακουλάκι για να μην ξεραθεί μέχρι να κάνετε το επόμενο σχηματάκι. Τώρα εδώ κοιτάξτε είναι πολύ. Όταν είναι να εφάπτει το σχηματάκι πάνω σε μια ίσια επιφάνεια θα ήταν καλά να είναι ίσιο. Έτσι. Όταν θέλετε να εξέχει τότε δεν μας ενδιαφέρει ιδιαίτερα, κοιτάξτε. Και τώρα πολύ εύκολα να αφαιρέσουμε αυτό που περισσεύει, έτσι. Ή σπρώχνουμε προς τα μέσα ή το τραβάτε με αυτό το τρόπο. Έτσι. Και μαζεύετε. Ο κάθε ένας βρίσκει το δικό του τρόπο πώς να βγάλει τα καλουπάκια. Επειδή είναι εύκαμπτο, μπορείτε να το λυγίσετε σε μια στρογγυλή επιφάνεια τύπου μπάλα, γλάστρα, καρδούλες. Ωραία, κοιτάξτε. Το βάλαμε. Έτοιμο. Τώρα πρέπει να μπορούμε κατευθείαν να το βγάλουμε το σχηματάκι μας. Ορίστε. Βγαίνει. Εντάξει. Και τώρα, κοιτάξτε πόσο εύκαμπτο είναι. Μπορείτε να το κάνετε ό,τι θέλετε. Αφήνουμε να στεγνώσει. Όταν στεγνώσει, λιγοστεύει η ελαστικότητά του. Οπότε, αν θέλετε να το χρησιμοποιήσετε μια στρογγυλή επιφάνεια, θα ήταν καλό να το κολλήσετε τώρα. Και όπως είπα πριν, κολλάμε ή με νερό, αλλά συστήνω να χρησιμοποιήσετε heavy body gel. Υπάρχει matte και η αλυστερό, για αυτούς που δεν ξέρουν. Matte είναι σχεδόν αόρατο. Γεμίζονται τα κενά διάμεσα από την επιφάνεια και το στοιχείο που θέλετε να κολλήσετε. Οπότε, μην φοβάστε πως να γίνει κάπου τρύπα, κάπου θα είναι κούφιο. Μπορείτε αυτό να χρησιμοποιήσετε σαν γέμισμα για να μην σπάσει ας πούμε το καλούπι άμα το πατήσει κάποιος κατά λάθος. Λοιπόν, οπότε ο πυλός που χρησιμοποιήσαμε για αυτό το καλουπάκι είναι Hearty Soft White. Ελαφρύς πυλός, στεγνώνει στο αέρα, βάφεται με όλα τα υλικά που μπορείτε να έχετε σπίτι σας, ό,τι έχετε. Λοιπόν, στην επόμενη δοκιμασία θα είναι αρτίστα, ο πυλός αρτίστα. Επίσης είναι ελαφρύ πυλός, είναι λίγο πιο ακριβό από το χέρτη και το χρησιμοποιούμε πιο πολύ στα λουλούδια όπου θέλουμε να είναι πολύ μεγάλη λεπτομέρεια. Γιατί ο προηγούμενος πυλός δεν μας αποτυπώνει τόσο λεπτομέρεια όσο ο πυλός αρτίστα. Εδώ θα φανούν και τα νεύρα του καλουπιού, να φανούν, μπορείτε να το κάνετε πάρα πολύ λεπτό και είναι αρκετά ανθεκτικό. Τι εννοώ με αυτό, εννοώ πως τα σχήματα που θα φτιάξετε, ας πούμε αυτάκια από νεραϊδούλα, μαλάκια, δεν θα σπάσουν εύκολα, δεν θα ραγίσει πυλός, έτσι, αυτό εννοούσα. Οπότε ο πυλός αρτίστα, όπως προηγούμενος πυλός, Hearty Soft, μπορεί να χρησιμοποιηθεί
στα καλουπάκια μας, αλλά μπορεί και να μην βγαίνει τόσο εύκολα όσο χέρτη soft, έτσι. Κοιτάξτε, χέρτη soft τώρα έχει ξεραθεί λιγάκι και είναι λιγότερο εύκομπτο, αλλά συνεχίζεται να είναι εύκομπτο, οπότε μπορούμε εύκολα να το κολλήσουμε σε κάποια επιφάνεια. Εδώ έχω αρτίστα λίγο στη χουφτίτσα μου. Εδώ που κρατούσα στο χέρι μου το πυλό και φαίνεται πως έχουν αποτυπωθεί οι λεπτομέρειες. Όμως κοιτάξτε, να το βάλω σε ένα καλούπι που είναι λίγο πιο δύσκολο, έχει περισσότερη λεπτομέρεια. Δεν θα το βάλω καλά για να μπορέσω να σας δείξω πως θα υπάρχει μια δυσκολία το να το βγάλω. Ωραία, κοιτάξτε. Βλέπετε, κόβεται. Δεν είναι τόσο εύκολα όσο ήταν με το πυλό χέρτη soft. Οπότε τι κάνουμε με αυτό το πυλό. Μπορούμε να φτιάξουμε λουλουδάκια, μπορούμε να πλάσουμε μικρά στοιχεία και να του δώσουμε σχήμα. Έτσι, και δεν θα σπάσει, θα είναι εύκαμπτο, θα έχει ελαστικότητα. Οπότε όταν κάποιος φτιάχνει μόνος του λουλουδάκια, οι μικρές κουκλίτσες, αυτός ο πυλός θα είναι πολύ καλός για αυτόν. Οπότε για τα καλούπια προτιμάμε αυτό το πυλό. Αυτόν το πυλό προτιμάμε όταν μόνοι μας φτιάχνουμε λουλούδια και σχηματάκια. Τώρα πυλός Premier. Κοιτάξτε, μοιάζει σαν πορσελάνι. Έχει εντελώς διαφορετική υφή. Τώρα θα το ανοίξω και θα σας το δείξω. Όπως φαίνεται στη συσκευασία, είναι πάρα πολύ καλός για να φτιάχνετε κούκλες. Εδώ έχω ένα πακέτο που έχω ανοίξει πριν κοντά 2 μήνες. Δεν έχει ξεραθεί, δεν έχει πάθει τίποτα. Απλά δεν το φύλαξα και ιδιαίτερα προσεκτικά. Απλά το έκλεισα και κόλλησα με χαρτοτενία. Να την ανοίξω τώρα έτσι. Οπότε κοιτάξτε η υφή του, είναι εντελώς διαφορετικό. Σίγουρα για να το δοκιμάσουμε σε καλούπι. Να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε. Μπορούμε να το βάλουμε σε καλούπι. Να το δοκιμάσουμε. Να, μπορούμε. Να δούμε αν βγαίνει. Δεν θα το κάνω ολόκληρο, κάτσε. Να δούμε αν βγαίνει. Μπορούμε. Αυτός ο πυλός φαίνεται πως έχει σαν ίνες μέσα. Okay. Μπορούμε να το βάλουμε σε καλούπι. Προσεκτικά, μένουν κάτι απολυματάκια, δεν είναι σαν το χέρτη soft, αλλά μπορούμε. Όμως, πώς το χρησιμοποιώ εγώ. Αυτό το πυλό παρόμοιο έχει και σταμπέρι, ένα παρόμοιο πυλό. Λοιπόν, όμως, κοιτάξτε, αυτό το βιβλίο εδώ, το φτιάξα ακριβώς με έναν τέτοιο πυλό. Και πώς το έκανα. Τώρα, από την άλλη πλευρά του βιβλίου, θα σας το δείξω. Πριν να σας το δείξω πώς το φτιάξαμε, πώς το χρησιμοποίησαμε, εδώ έχουμε και το πυλό που βγάζει σταμπέρια. Είναι παρόμοιος πυλός, με τον ίδιο τρόπο μπορείτε να χρησιμοποιήσετε. Είναι ίδιος βασικά. Το βάζουμε στην ακρούλα να χρησιμοποιήσω αυτό που έχω ανοιχτό, που το έχω χρησιμοποιήσει πριν 2 μήνες. Λοιπόν, παίρνω το κομμάτι, παίρνω το κομματάκι και τώρα κοίτα, αυτός ο πυλός είναι σαν πάστα. Είναι σαν πάστα, μπορεί. Βγάζει και λίγο σαν υγρασία. Είναι ιδιαίτερος. Να ξαναδοκιμάσω λίγο, γιατί μου φάνηκε. Δεν έχω κάνει καλούπι με αυτό, αλλά μου φάνηκε ωραίο. Μου φάνηκε αρκετά καλό. Να δοκιμάσω να φτιάξω ένα καλούπι. Είναι πιο βαρύς από το ελαφρύ πυλό. Αμέσως το νιώθω στο χέρι. Δεν βάφει χέρια σαν κλασικός πυλός που δεν το ανοίξαμε, γιατί αυτό το κλασικό πυλό. Βασικά νομίζω πως όλοι το ξέρουμε. Κοιτάξτε, για να δω τι μπορώ να κάνω με αυτό. Αυτό το καλουπάκι που χρησιμοποιώ τώρα, το σχέδιο είναι αρκετά περίπλοκο, δεν ήταν εύκολο. Είχε γυρισματάκια, είχε μέσα κάποια. Κόβεται πάρα πολύ εύκολα, πάρα πολύ εύκολα κόβεται. Καθαρίζεται το, βλέπετε πόσο ωραία καθαρίζεται εδώ. Οπότε νομίζω πως θα μου αρέσει και στα καλούπια. Για να το δω. Οπότε μαζί σας να γλύπτω και εγώ κάποια υλικά που δεν χρησιμοποιώ. Περισσότεροι μας κολλάμε σε κάποιο υλικό και μετά μας είναι δύσκολο να ξεκολλήσουμε. Λιάνεται πάρα πολύ εύκολα, χωρίς νερό, χωρίς τίποτα. Επειδή σαν να έχει υγρασία, λιάνεται φανταστικά. Λοιπόν, okay, ας δοκιμάσουμε να το βγάλω από εδώ μέσα. Για να δούμε, για να δούμε. Θα μπορέσω.
δω. Α, εδώ το σχήριο ήταν πολύ πιο μέσα. Ωραία, ωραία. Νομίζω πως ναι. Αρκεί να τα σπρώξω να φανούν τα σχηματάκια. Και πιο προσεκτικά μπορούμε, κορίτσια, ακόμα να κάνουμε πιο επίπεδα μύχη αυτό το γκρομπαλάκι. Okay, για να δούμε, για να δούμε. Κάνω τούμπα λίγο. Okay. Ω, τώρα θέλω να το δείτε πώς βγαίνει. Κοιτάξτε. Κορίτσια. Χέρτη soft. Εντάξει. Δεν. Okay. Δεν μ' άρεσε. Δυσκολεύτηκα. Μ' άρεσε η υφή. Ωραία μέχρι τώρα. Αλλά αν έχουμε καλουπάκια τύπου σταμπέρια που έχουν σχηματάκια πιο εύκολα και αυτό το πυλό και το χέρτη soft βέβαια πάντα εύκολα βάζουμε σε τέτοια καλουπάκια. Αυτό είναι εύκολο. Εύκολα πραγματάκια. Okay. Και έχουμε μια καρδούλα. Από αυτή την πλευρά μπορείτε να δείτε, ας πούμε, εδώ που έχει ραγγισματάκι, έχει ακόμα, ας πούμε, φουσκάλα με αέρα, οπότε το πιέζετε. Είναι καλό σε αυτά τα καλούπια να μπορέσετε να ελέγξετε. Λοιπόν, και βγαίνει πάρα πολύ εύκολα. Οκ, okay, σε αυτά, ναι, μπορούμε πιο εύκολα να χρησιμοποιήσουμε. Αλλά κοιτάξτε πώς το χρησιμοποίησα εγώ το πυλό. Λοιπόν, πήρα ένα κομμάτι και τώρα χρειάζεται να το απλώσετε επάνω σε την επιφάνεια. Είναι κουτί ή βιβλίο ή... κάνετε ένα καμβά. Δεν έχω πολλά παραδείγματα εδώ να σας δείξω. Στην γκαλερί θα μπορούσατε να δείτε διαφορά. Τώρα θέλω μια σπατουλίτσα. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μια σπατουλίτσα τέτοιου τύπου και να απλώσετε το πυλό. Να το σύρετε δηλαδή. Αυτό το κόψε. Λοιπόν, να το σύρετε, να το απλώσετε πιο προσεκτικά στην επιφάνεια. Θέλω άλλη σπατουλίτσα. Ωραία. Είναι, έχω αυτή που είναι λίγο πιο σκληρή. Αυτή είναι ελαστική, πιο πολύ. Η εταιρεία Renesas μας έχει ένα σετ με σπάτουλες, τρεις, πιο ελαστικές, πιο σκληρές, τρεις διαφορετικές ελαστικότητες. Λοιπόν, οπότε με τη σπατουλίτσα σπρώχνω ή ανοίγω το πυλό σε όλη την επιφάνεια μας, σαν πάστα, σαν πάστα. Αλλά αφήνω ένα πάχος, έτσι ώστε να μπορέσω να αποτυπώσω σχήμα του καλουπιού που θέλω. Βασικά, να χρησιμοποιήσω, να σας δείξω, να χρησιμοποιήσω καλούπι της σταμπέριας, το λεπτό. Που από μια πλευρά, να σας δείξω μετά πώς μπορώ να κάνω το σχήμα, να γεμίσω και να αποτυπώσω, να βγάλω το σχήμα, να το έχω σαν, σαν χαρτί, να σας το δείξω με την Modeling Base Light. Αλλά από αυτή την πλευρά που είναι ανάγλυφη, το αποτυπώνω με αυτό το τρόπο. Οπότε, αυτό είναι. Οπότε, απλώνω το πυλό μου στο βιβλίο. Απλώνω το πυλό μου. Το απλώνω έτσι ώστε όταν το βάψω να μην φαίνεται... καλά που τελειώνει, θέλω να έχω σε κάποια σημεία πιο παχιά στρώση, κάπου αλλού λιγότερο, έτσι. Okay, κοιτάξτε, τέλεια. Αυτό ήθελα, αυτό ακριβώς. Κάπου λιγότερο, κάπου περισσότερο. Έτσι το καλούπι να αποτυπωθεί. Κάπου πιο έντονο το σχέδιο και κάπου λιγότερα. Απλά τώρα, ίσως αυτό που θα ήθελα να το λιάνω λίγο, έτσι για να... Ορίστε, και με αυτές τις φανταστικές σπατουλίτσες που έχω κολλήσει, κορίτσια, και χρώμα, και βερνίκι, και κόλλες, όλα θα κάνουμε με αυτές τις σιλικονούχες και πλαστικές σπατουλίτσες. Είναι πάρα πολύ καλά εργαλεία. Λοιπόν, αφήνουμε λιγάκι να στεγνώσει, αφήνουμε λιγάκι να στεγνώσει, όχι πολύ, λιγάκι, λέμε ας πούμε 5 λεπτάκια. Λοιπόν, οπότε βλέπετε, τέτοιο αποτέλεσμα θα θέλουμε να έχουμε. Τέτοιο αποτέλεσμα προσπαθώ να σας δείξω πώς μπορείτε να το καταφέρετε. Λοιπόν, θα πάρω ένα καλούπι της σταμπέρειας, αλλά το ίδιο σχέδιο που είναι και προς τα και τώρα. Από την πλευρά που είναι ανάγλυφο, από αυτή την πλευρά, όχι από την πλευρά που έχει τα βοθουλώματα. Στέγνωσε ο πυλός μας 5-6 λεπτά, το νιώθετε νοπό ακόμα, αλλά η επιφάνεια πάνω-πάνω έχει στεγνώσει, οπότε τώρα κοιτάξτε. Θα αποτυπώσουμε
το σχεδιάκι μας. Κάτι άλλο θέλω να πω. Εκεί που θα είναι πιο παχιά στρώση υπηλού, το σχεδιάκι θα είναι πιο ανάγκυφο. Εκεί που λιγοστεύει, θα είναι λιγότερο. Θα ξεκινήσω από εκεί που είναι λίγο. Όχι. Εδώ που είναι το που πολύ. Λοιπόν, τώρα, ή μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ή να το πιέσετε με τα χέρια σας ή να χρησιμοποιήσετε ένα ρολό. Ό,τι σας βολεύει. Εγώ να το κάνω έτσι. Να το πιέσω με τα χεράκια. Λοιπόν, όταν αποτυπώνετε το καλουπάκι ή σφραγίδα πάνω σε πυλό, μπορείτε να το σηκώσετε να δείτε. Γιατί αν δεν έχετε γνώσει αρκετά, θα σηκώνετε μαζί με το καλούπι. Οπότε, πριν, βέβαια δεν έγινε τίποτα, γιατί το διορθώνετε. Ωραία. Και το κοιτάμε. Ωραία. Ωραία. Σιγά σιγά, γιατί μπορεί να μην έχει στεγνώσει και να... Ωραία, κοιτάξτε. Αποτυπώθηκε εδώ αρκετά, εδώ δεν το πάτησα καλά, αλλά μπορούμε να ξανατεριάξουμε. Αν αφήσετε και στεγνώσει ο πυλός πολύ, μπορεί να μην μπορέσετε να αποτυπώσετε, έτσι. Κοιτάξτε. Και τώρα θα πάμε λίγο πιο κάτω με το σχέδιό μας. Και εδώ. Και αποτυπώνετε, σας θυμίζω, είμαι αυτά τα καλούπια που λειτουργούν σαν σφραγίδα. Η αποτύπωση μπορεί να γίνει και με σφραγίδα. Ωραία. Και τώρα, όταν στεγνώσει ο πυλός, μπορείτε να το βάψετε. Αυτό που έκανα εγώ μπροστά, λοιπόν, έχω βάψει, στέγνωσε ο πυλός βέβαια, και τώρα κοιτάξτε. Εδώ, έχω βάψει με λίγο αραιωμένο χρώμα κυμολίας και μετά από πάνω άλλο χρώμα κυμολίας, λίγο πιο ανοιχτό. Και στη συνέχεια με τις πατίνες μας ή με κάποιο μεταλλικό χρώμα και έχουμε αυτό το αποτέλεσμα. Αλλά το ξεκινήσαμε με αυτόν τον τρόπο. Έτσι μπορείτε να κάνετε background για κάποια mixed media έργα, για καμβάδες. Λοιπόν, άλλη μία χρήση των καλουπιών. Έχω μία πάστα της εταιρείας Pentart Modeling Based Light. Λοιπόν, είναι φανταστική πάστα για να φτιάξετε και σαν πάστα διαμόρφωσης, αλλά πάρα πολύ ωραία είναι σε stencil, στις δαντέλες τέτοιου τύπου, δαντέλες σιλικονούχης τέτοιου τύπου, να κάνουμε αυτήν πρώτα. Οπότε, παίρνετε μία ποσότητα και τώρα πάρα πολύ προσεκτικά εννοώ να μπει μέσα στο σχέδιο. Πρώτα μπαίνει μέσα στο σχέδιο. Βλέπετε, ένα λεπτάκι, βλέπετε να μπαίνει η παστούλα μέσα. Okay, να γεμίζετε το σχήμα. Ωραία. Και αφήνουμε τώρα να στεγνώσει. Στεγνώνει, θέλει χρόνο, θέλει 24 με 48 ώρες, εξαρτάται από το καιρό. Τώρα που κάνει πάρα πολύ ζέστη, ένα 24ωρο θα είναι ok. Γεμίστε καλά τα κενά. Όταν στεγνώσει θα βγαίνει με πάρα πολύ, θα βγαίνει με ευκολία. Θα σας το δείξω, θα περιμένω να στεγνώσει και να σας το δείξω. Λοιπόν, μια χρυσή πάστα είναι αυτή, ok. Το αφήνουμε στην ακρούλα και περιμένουμε. Για τη modeling paste light, επιλέξτε τη σπατουλίτσα που είναι σιλικονούχα, που είναι εύκαμπτη, όχι αυτή τη σκληρή. Εγώ πήρα πριν αυτήν, αλλά θα μου ήταν πιο εύκολο με την σπατουλίτσα που είναι πιο εύκαμπτη. Ή αυτή, υπάρχουν και φανταστικά πινελάκια με σιλικόνη εύκαμπτα. Επίσης υπάρχουν και άλλες σπατουλίτσες της Prima Marketing, μικρή και μεγάλη. Αυτή είναι μικρή, υπάρχει τέτοια μεγαλύτερη που είναι επίσης εύκαμπτη, αλλά και προτιμάω εγώ αυτή. Λοιπόν, οπότε πρώτα προσπαθήστε το σχέδιο
Συγγνώμη, από την πλευρά που έχει βαθούλμα, όχι από αυτή που εξέχει, από αυτή αποτυπώνουμε, έτσι, που εξέχει, το βλέπετε, από την πλευρά που έχει τα κενά. Οπότε, κοιτάξτε, πρώτα πρέπει να γεμίσετε το καλούπι μας. Να πάει μέσα-μέσα η πάστα, να γεμίζει το καλουπάκι, να γεμίζετε το καλουπάκι. Okay. Βλέπετε, έχει γεμίσει το καλούπι, το σχήμα του είναι γεμάτο. Και τώρα πρέπει να κάνετε ένα πλατούλα, τη λέμε, έτσι, πλάτη. Οπότε αφήνετε ένα πάχος στο καλούπι για να μπορέσετε να το βγάλετε, έτσι. Όχι τόσο λίγο, εδώ θα κοπεί, θέλει πιο πολύ παστούλα. Έτσι, τέτοια ποσότητα. Έτσι, ένα χιλιοστό να πάρει. Ωραίο. Ωραία. Και τώρα, αφήνουμε για 24 ή 48 ώρες. Εξαρτάται. Θυμάστε, στο προηγούμενο βίντεο σας έχω δείξει πως αυτό μπορείτε να κάνετε και με heavy body gel. Λοιπόν, θα περιμένουμε να στεγνώσει η πάστα και μετά θα σας δείξω πώς μπορούμε να τη χρησιμοποιήσουμε. Γιατί είναι ωραίο, γιατί με αυτό το σχήμα που θα έχουμε από αυτό το καλούπι και με την ίδια την πάστα μπορούμε να κάνουμε ωραίο background, να ενσωματώσουμε το σχήμα μαζί με την ίδια την πάστα. Και περάσανε 24 ώρες και μπορούμε να δούμε το αποτέλεσμα. Έχουμε χρησιμοποιήσει πάστα Modeling Paste Light της Pentart μέσα σε ένα σιλικονούχο καλούπι τύπου Dandela με πάρα πολύ λεπτομέρεια και σε ένα καλούπι της εταιρείας Stamperia τύπου Μάσκα. Λοιπόν, κοιτάξτε τώρα. Θα ξεκινήσουμε από αυτό τον Dandela το. Ορίστε. Ορίστε. Πάρα πολύ εύκολο. Πάρα πολύ εύκολο και εννοείται πως είναι εύκαμπτο 100%. Έχει ελάχιστη ελαστικότητα, δηλαδή αυτό σημαίνει πως μπορείτε ένα τέτοιο στοιχείο να το δεντώσετε λιγάκι πάνω σε μια στρογγυλή επιφάνεια, πάνω σε αυγό, όταν σας κάνει πιετούλα, μπορείτε να το δεντώσετε. Λοιπόν, οπότε είναι, θεωρώ πως είναι απίστευτα εύκολο και τώρα θα προσπαθήσουμε να βγάλουμε το σχήμα μας από το καλούπι της Stamperia's. Κοιτάξτε, εγώ το ξεκίνησα λίγο εκεί να το τυγκίνετε, να το αν έχει στεγνώσει, έχει στεγνώσει. Έχει μαζέψει, βλέπετε εδώ, βαθουλώματα. Δεν έχει μείνει η πλατούλα που προσπαθούσαμε να την βάλουμε. Και τώρα, εδώ που είναι λίγη η παστούλα, ας πούμε, όπως εδώ, πρέπει να το ξύσετε με νυχάκι για να μπορέσετε να πιάσετε όλο το φύλλο. Εδώ, έτσι. Και εδώ έχω ξύσει το πάνω μέρος για να γίνει ένα φιλαράκι. Και τώρα κοιτάξτε, επίσης πάρα πολύ εύκολα σταδιακιά. Εδώ κόβεται, οπότε θα βγάλουμε, μπράβο, θα ξύσουμε αυτό. Και σταδιακά, σιγά σιγά, για να, αν θέλετε ολόκληρο φύλλο. Μήπως θα θέλετε να κάνετε κομμάτι-κομμάτι, οπότε δεν μας ενδιαφέρει, τώρα βγαίνει με πολύ ευκολία. Μπορεί και έτσι, αλλά νομίζω πως έτσι είναι καλύτερα. Okay. Okay. Λοιπόν, αυτό το κομμάτι μπορείτε τώρα με την ίδια την πάστα Modeling Light να κολλήσετε σε μια επιφάνεια, να κόψετε εδώ τα κομματάκια που μας ορίζουν έτσι, την ακρούλα να μην είναι έτσι ίσια, να είναι πιο κανόνιστα έτσι, και μπορείτε με την ίδια παστούλα να κολλήσετε το καλούπι, να βάλετε λίγη παστούλα στο πλάι για να ενσωματωθεί καλύτερα το σχέδιο.
Όπως είπα πριν, μπορείτε να το βάψετε με ακριλικά χρώματα, με χρώματα κυμολίας, με μελάνια, πάρα πολύ ωραία τεχνική, με λαζούρ τζέλ, αυτά. Πιστεύω πως σας έχω μεταφέρει ό,τι ήξερα για καλούπια και πυλούς. Ό,τι ερωτήσεις έχετε, μπορείτε να μας ρωτάτε μέσω Facebook, μέσω της πλατφόρμας, Deco Magia Academy, μέσω Messenger, μπορείτε να στέλνετε μηνύματα. Σας ευχαριστώ τώρα πάρα πολύ όλους.